αποτελέσματα αμέσως. Και πάμε. Θα ήθελα πριν να ευχαριστήσω τους περίπου 135.000 άνδρες και γυναίκες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την Ελλάδα και το εξωτερικό που έδωσαν ξανά μια πολλαπλή και δύσκολη εκλογική μάχη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους άλλους συναδέλφους, κυρίους, κυρίες, συντρόφους, συντρόφισσες στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που εγγυήθηκε όπως την περασμένη Κυριακή, την καλή διεξαγωγή, την ακεραιότητα και τη γνησιότητα της εκλογής με ομόφωνες αποφάσεις και σε έξοχο κλίμα συνεργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εκατοντάδες στελέχη που συγκρότησαν τις 538 εφορευτικές επιτροπές στη χώρα και τέλος, αλλά όχι έσχατο, τα στελέχη της εσωτερικής οργάνωσης του κόμματος, των μηχανισμών του κόμματος, χωρίς την τεχνική αρτιότητα, προσωπική αυταπάρνηση και πολιτικό πείσμα, των οποίων οι εκλογές αυτές δεν θα ήταν εφικτές. Ξέρω ότι περιμένετε, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι όπως ο Νίκος, η Ελένη, η Ελίνα, η Μέρη, η Νιώβη και πάρα πολλοί άλλοι ήταν τα θεμέλια μιας προσπάθειας, της προσπάθειας που κάναμε. Όπως όλα τα θεμέλια δεν τα βλέπει κανείς, αλλά χωρίς αυτά τίποτα δεν στείνεται ή αν στηθεί, καταραίει. Στο 70... Να σας πω επίσης ότι η προσπάθεια αυτή που μοιάζει σαν να είναι μια τεχνική, δεν είναι τεχνική. Ήταν μια έντονα πολιτική προσπάθεια και δεν έχετε παρά να θυμηθείτε το 2015 μια άλλη προσπάθεια άλλου κόμματος που τα μούσκεψε. Στο 75% των ψήφων έλαβαν ο Στέφανος Κασελάκης 56.461 ψήφους που αντιστοιχεί στο 56,69%. Η Έφη Αχτσιόγλου 43.139 ψήφους που αντιστοιχούν στο 43,31%. Τα άκυρα και τα λευκά ήταν 1,19%, από τα οποία τα λευκά ήταν το 0,45%. Η ενσωμάτωση είναι 471 τμήματων από τα 537. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πολύ.